Δεν χρειάζεται να κάνετε αυτή την εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε. Διότι νομίζω ότι όσοι συναισθανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών, όσοι πραγματικά συγκλονίζονται από αυτό που συμβαίνει στην χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, αλλά στην χώρα μας δεν ήταν νομοτελειακό να είμαστε στο διπλάσιο από τον μέσο όρο σε επίπεδο ανθρωπίνων ζώων. Ασκήσαμε όλες αυτές τις δύο μέρες μία έντονη πολιτική κριτική σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας. Στο συγκεκριμένο σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Είναι αρκετά σοβαρά τα ζητήματα. Σας παρακαλώ. Τώρα δεν χρειάζονται διακοπές. Τώρα δεν χρειάζονται διακοπές. Ασκήσαμε μια συγκεκριμένη κριτική. Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Απαντήσεις δεν πήραμε. Και όσο δεν δίνονται απαντήσεις, γύρω από πολιτικές ευθύνες, το υπογραμμίζω, πολιτικές ευθύνες, τόσο αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγουμε το δρόμο για φράσεις που μπορεί να είναι και άστοχες και να είναι και παρεξηγήσιμες. Και να είναι παρεξηγήσιμες. Ο χώρος μας, αυτό που είχε πει στις 21 Φεβρουαρίου του 2021 ο πρώην υπουργός του ΠΡΟΠΟ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο μάτι, δεν υιοθετεί αυτή τη λογική. Εμείς στην Βορυχία δεν κάναμε ούτε θα κάνουμε. Μιλάμε με αρχές, με αλληλεγγύη στον κόσμο, με συνέστηση των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε και έτσι θα εξακολουθήσουμε. Αν θέλετε να διολυστήσετε σε αυτό το δρόμο, κάντε το. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε μέσα από την φόρτιση μία άστοχη φράση για να μην απαντήσετε σε αυτά που υποχρεούστε να απαντήσετε, συνεχίστε. Ο κόσμος κρίνει. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Γιαννακοπούλου.